κάθεται αντίθετο στο άνοιγμα των καταστημάτων του Κυριακή είναι το ΚΚΕ, καθώς η απελευθέρωση του ωραρίου, εκτός του ότι καταλύει την αργία που ισχύει εδώ και δεκαετίες, παράλληλα οδηγεί και στο κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων. Είναι οι μεθοδεύσεις οι οποίες ξεκινάνε από τις επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου, για να, ουσιαστικά για να αυξήσουν και τον βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων, αλλά και να κλείσουν και τους μικρούς επαγγελματίες. Η κυριακάτικη αργία είναι καθιερωμένη στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 30 και φανταστείτε ότι για 50 χρόνια περίπου μεθοδευόταν η εφαρμογή της. Τώρα ουσιαστικά στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης μεθοδεύεται να ανοίγουν τα καταστήματα όχι μόνο και την Κυριακή, αλλά και να διευρυνθεί και το ωράριο της αγοράς. Εμείς σε ΚΚΕ το καταδικάζουμε αυτό το πράγμα, γιατί και τα επιχειρήματα που φέρουν και διάφοροι διοικήσεις, το πούμε, εμπορικών συλλόγων από την Ελλάδα, έχουν ακουστεί φωνές και από το δικό μας τον εμπορικό σύλλογο της Ξάνθης, είναι ότι η απελευθέρωση του ωραρίου, η δουλειά της Κυριακής, θα ανεβάσει το τζίρο των μικρών καταστημάτων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, είδαμε ότι αυξήθηκε κατά πολύ και η ανεργία στους εμποροϋπάλληλους, κλείσαν πολλά καταστήματα. Και αυτούς που συμφέρει αυτό το μέτρο είναι οι μεγάλες αλυσίδες, είτε ελληνικές είτε ξένες. Επίσης, όταν θα δουλεύουν και οι εμποροϋπάλληλοι και την Κυριακή, φανταστείτε ότι δεν θα εφαρμόζεται το 75% προς αύξηση στο μεροκάματο. Αυτό που είπα και που είχε μπροστά, ότι θα ανεβεί ο βαθμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Και δεν συμφέρει ούτε τους μικροεπαγγελματίες, ούτε τους εργαζόμενους, αλλά μόνο τις μεγάλες αλυσίδες. Είναι ένα μέτρο που, όπως είπα και πριν, επιμένουν αρκετά σε αυτό και το θέτουν συνέχεια σαν ζήτημα. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο στο τέλος θα περάσει? Αυτό θα εξαρτηθεί από τις αντιδράσεις, τις αντιστάσεις που θα δείξουν κυρίως οι εμποροϋπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι μικροεπαγγελματίες. Γι' αυτό και εμείς, ΚΚΕ, λέμε ότι πρέπει να συσπηρωθούν τα σωματεία τους, να δώσουν ηχηρή απάντηση σε αυτές τις μεθοδεύσεις για την κατάρριξη της Κυριακής αργίας. Θέλει οργάνωση στα σωματεία, στα ταξικά σωματεία, όχι μόνο για την κατάργηση της Κυριακής αργίας, αλλά και την κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για πολλά άλλα ζητήματα και τα χαράτσια, τα οποία εξαθλιώνουν γενικότερα τη ζωή των εργαζομένων. Να σημειώσουμε πως κατά της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας στάστηκε και όλος ο επαγγελματικός κόσμος, ενώ με ανακοίνωσή τους οι ΟΕΒΕ Ξάνθης και ο Εμπορικός Σύλλογος τονίζουν πως η νομοθέτηση της απελευθέρωσης λειτουργίας των καταστημάτων της Κυριακής με τον περιορισμό των 250 τετραγωνικών μέτρων συνιστά λιδωρία στην νοημοσύνη μας, καθώς αργά ή γρήγορα θα καταργηθεί ως αδικαιολόγητος ο περιορισμός στο όνομα της προστασίας του ανταγωνισμού, κάτι που θα αποβεί σαρωτικό για την αγορά της Ξάνθης, καθώς δεν θα καταφέρει να ανταγωνιστεί τις πάνω από μισή ντουζίνα υπεραγορές μεγάλων και πολυεθνικών εταιριών που κατοικοεδρεύουν στην περιοχή.